στο δεύτερο live ήμουνα μετριότατος. Τα σχόλια λοιπόν που άκουσα από την Κριτική Επιτροπή ήταν όλα του ίδιου επίπεδου. Όχι καλά. Το τραγούδι ήταν λάθος. Δεν το έπες καλά, ήταν σαν ρώσικη ρουλέτα. Το διάλεξες, μπαμ και σου βγήκε σφαίρα, πιστεύω. Και εντάξει, το κοινό όμως αποφάσισε ότι θα μείνω. Θέματα καθαριότητας, εμείς οι άντρες έχουμε λίγο το κράξιμο, ας πούμε, από τις γυναίκες. Δηλαδή, πλέον το πιο τελείως, πλέον το, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Πλέον έχω σταματήσει να μιλάω, δηλαδή αν ακούσω κάτι, ας πούμε, που με προσβάλλει, απλά δεν απαντάω. Ήμασταν 10 άτομα μέσα, 15, σίγουρα οι κριτές έχουν ξεχωρίσει, έχουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε κάποιο από αυτά τα μέλη, ίσως σε δύο, σε τρία, ίσως και σε όλους. Αλλά το να βγεις και να πεις την άποψή σου τόσο ελεύθερα δεν το θεωρώ σωστό. Εμείς είπαμε ποιο θέλω να ψηφίσουμε. Ορίστε. Είπαμε εμείς ποιο θέλω να ψηφίσουμε. Πες. Δεν σε απαγορεύει κανείς. Όχι, απαγορεύει. Τώρα. Λάθος κάνετε. Γιατί. Τώρα. Μπορώ να ζητήσω ποιο θέλω. Κάποιο άτομο που ίσως ψήφισε ένα συγκεκριμένο παίκτη μπορεί να αλλάξει την θεωρία του απλά επειδή πάει έναν συγκεκριμένο από την Κριτική Επιτροπή. Δηλαδή το θεωρώ αδικία για τους άλλους. Εγώ αυτή τη βδομάδα θα ερμηνεύσω το Επικίνδυνα Σε Θέλω, που είναι ένα κομμάτι από το Straight Story και το λένε Serial. Είναι ένα δυναμικό κομμάτι, ένα κομμάτι που ακούς στα κλαμπ, ένα κομμάτι που μπορείς να ακούς και μόνος σου να χτυπηθείς τον καθρέφτη. Βασίλης μας ετοιμάζεται να έρθει να τραγουδήσει. Δανείστηκε ένα τραγούδι από την ταινία Straight Story του Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Το κομμάτι είναι τον Serial Επικίνδυνα Σε Θέλω. Για σένα, άλλον. Φαντάζομαι. Τον Ιταλό. Τον Ιταλό. Βασίλης. Κι αν κάνεις πως μ' αγγίζεις, δεν θα γίνει τελειωμό. Η νύχτα αυτή που αρχίζει και επικίνδυνα σε θέλω. Επικίνδυνα σε θέλω, μέσα μου κυλάς. Επικίνδυνα σε θέλω, κι όπου με πας. Επικίνδυνα σε θέλω, θέλω να σε δω. Επικίνδυνα σε θέλω, έστω πια καθώ. Επικίνδυνα σε θέλω, μέσα μου κυλάς. Επικίνδυνα σε θέλω, κι όπου θες με πας. Επικίνδυνα σε θέλω, θέλω να σε δω. Επικίνδυνα σε θέλω, έστω κι αν χαθώ. Επικίνδυνα την ήθελες που έπεσε κάτω και γκρεμίστηκε. Βασίλη λογοθέτη, η παρτενέρ σου. Τι έγινε Βασίλη, εσύ δεν ήσουν ευχαριστημένος με κάτι στο σπίτι? Όλα πήγανε καλά? Εγώ είμαι μια χαρά, ικανοποιημένος από όλα. Δεν είχες καμιά γκρίνια? Όχι, κάποιο εντάξει. Παράπονο από αυτά που είπε η Κριτική Επιτροπή, κάτι? Όλα καλά, τους υποστηρίζω. Όλα καλά, τους υποστηρίζεις? Ναι, μάλιστα. Για να είναι εκεί κάποιο λόγο έχουν. Έλα. Για να είναι εκεί κάποιο λόγο έχουν. Ναι. Κύριε Καπετανή, θέλετε να ξεκινήσετε? Βασίλη, μου είπαν ότι δήλωσες κάπου ότι είμαι ο βρικόλακας των Κριτών. Για μένα, προσωπικά. Α, μάλιστα. Τι είπε ότι είσαι? Ο βρικόλακας των Κριτών. Το είπα τελείως καλοπροαίρετα και με δηλαδή, δώσει χιούμορ. Εννοούσες, δεν κατάλαβα. Α, εννοούσα ότι σας φοβάμαι περισσότερο από όλους, δηλαδή τη γνώμη σας.
Α, και πρέπει να είμαι βρικόλακας για να με φοβάσαι. Αφού αυτό φοβάμαι περισσότερο, ένα βρικόλακα φοβάμαι. Δεν υπάρχουν βρικόλακες. Δεν το ξέρω. Το ξέρω εγώ. Okay. Λοιπόν, στην αρχή είπαν ότι κινηματογραφικά μοιάζει στον Δικάπριο. Ο πρωταγωνίστης στον Τιτανικό. Θυμάστε την κατάληξή του. Του Τιτανικού. Του Δικάπριο. Ναι. Και του Τιτανικού. Αλλά έμεινε αιώνια στη μνήμη των κοριτσιών. Ωραία. Οι τηλεθεατές σε ψήφισαν δύο φορές και σε έσωσαν. Εύχομαι να γίνει και αυτό σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι, λέω. Εύχομαι, λέω, να γίνει και αυτό σήμερα για να μην ζήσεις τον προσωπικό σου Τιτανικό. Okay. Φοβάται το σκοτάδι, Μάρα. Κι εγώ το φοβάμαι ακόμα. Τι εννοείς? Θα σου πω τώρα. Περιέχει αιχμή αυτό. Ελπίζω να μην βρικολακιάσουμε μαζί με τον Βασίλη, γιατί δεν θα του πω τόσο καλά λόγια εγώ σήμερα. Βασίλη, μου θέλω να μου πεις. Τι. Είπα ότι εύχομαι. Ναι. Μισό λεπτό. Τι. Δεν πήγε καλά. Στις πρόβες σου, τι δεν σου πήγε καλά και τραγούδησες έτσι σήμερα? Γιατί εγώ δεν θεωρώ τραγούδησες καλά. Δηλαδή δεν σου πήγαινε το τραγούδι, τι ας πούμε? Όχι, όχι, ήταν μια χαρά το τραγούδι. Απλά είχα ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή και δεν αναγκάστηκα να μην κάνω πρόβες για τρεις μέρες. Γιατί είχα πληγεί στο λαιμό. Είχες λαρικίτιδα, ας πούμε, φαρικίτιδα. Όχι, όχι, κάτι τέτοιο. Μια πληγούλα στο λαιμό και ρεθισμένος αδένας αυτό. Εδώ φάνηκε σαν να μην έχετε δουλέψει καθόλου το τραγούδι. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό που άκουσα σήμερα. Πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν το περίμενα δηλαδή. Απροετοίμαστο τον είδες, δηλαδή. Ναι, σαν να μην είχε προετοιμαστεί σωστά. Σαν να μην του πήγαινε το τραγούδι, σαν να μην έκανε φόκους σε αυτό το πράγμα. Το επιλέγουν μόνοι τους το τραγούδι, έτσι. Ναι, προφανώς. Το έχουμε πει αυτό. Δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει σωστά λοιπόν ούτε στις πρόβες ούτε σήμερα. Δημήτρη, εσύ τι λες? Εγώ δεν θέλω να σταθώ στο τεχνικό μέρος. Απλά θέλω να του πω κάτι που άκουσα στο βίντεο. Τι? Εγώ φταίω με τα βίντεο μετά. Ναι. Λες ότι έχουμε κάποιες συμπάθειες εδώ πέρα. Το έχουν πει περισσότεροι. Ναι, θα σου πω ότι και εσύ και όλοι οι άλλοι κάνετε λάθος. Εμείς δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα ούτε για να σας συμπαθήσουμε, έτσι, ούτε για να σας μισήσουμε. Έχουμε έρθει εδώ πέρα για να σας κρίνουμε σε αυτό που βλέπουμε και ακούμε. Το πιστεύω αυτό. Μπορούν όμως ελεύθερα να εκφράζουν τη γνώμη τους, φυσικά, έτσι. Δεν θα φοβούνται να πούν κάτι για σας. Όχι. Okay. Έτσι, ευχαριστώ. Δεν είπα αυτό. Γενικιά. Απλά το εξήγησα κάτι. Νομίζω ότι κατάλαβες, σου είπα. Εννοείται. Λοιπόν, θα σου πω μόνο ότι αν το κοινό σε ψηφίσει. Θα παραμείνεις, θες πάρα πολύ δουλειά και στην κίνησή σου και στη φωνή σου. Καλοδεχούμενα όλα. Καλά τον Κακομοίρη, πάντα τον κοψοχολιάζουμε και την προηγούμενη φορά. Δεν μπορώ να το κοψοχόλιασα εγώ. Ρουλά, είμαστε εδώ πέρα για να λέμε την... Άμα αρχίσουμε να τους καλυδεύουμε τα αυτοί, δεν θα κάνουμε τίποτα. Πέτρο, πάντα σε αφήνω τελευταίο, δεν ξέρω γιατί. Σήμερα. Δεν έπρεπε. Τι ήθελες πρώτος? Γιατί τελευταίος είναι ακόμα, όχι, καμιά φορά είναι πιο δύσκολα με την έννοια. Έχει δίκιο να πει κάποιος ο οποίος είναι διαγωνιζόμενος ότι κάποιοι από την Επιτροπή ίσως έχουν κάποιες συμπάθειες, αντιπάθειες. Όχι αντιπάθειες, συμπάθειες. Και έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Δηλαδή, μέσα από αυτό που βλέπεις, μέσα από αυτό που ακούς, συμπαθείς χωρίς να ξέρεις κάποιον άνθρωπο από μακριά, κάποιον καλλιτέχνη. Το βλέπεις με πιο θετικό μάτι από κάποιον άλλο. Αυτό είναι δυσάρεστο γιατί πρέπει να πεις κάποιες στιγμές σε κάποιους που δεν σ' αρέσουν αυτά που ακούς, κάποια κακά λόγια. Και απέναντί σου έχεις παιδιά που είναι 18, 20, 22 χρονών. Και φοβάσαι, εγώ να σου πω ότι στεναχωριέμαι όταν φτάνει η ώρα να είμαι αρνητικός. Και δεν το κάνω το γλυκούλι, γλυκούλης δεν είμαι. Αλλά είναι δύσκολο. Αλλά έχει και δίκιο να λέει ο Βασίλης ότι κάποιοι συμπαθούν. Εγώ λοιπόν σε συμπαθώ, γιατί έχεις πολύ καθαρή φατσούλα, ότι Ντικάπριο δεν είσαι. Ξεχασέ το. Okay. Εντάξει, δηλαδή αυτό που λέει ο άλλος για γόητες για Ντικάπριο, σε λίγο θα έρθει και ο Κλούνεϊ από πίσω, ο Μπρατ Πίτ από την άλλη. Και θα πήξουμε εδώ και θα μείνουμε χωρίς τύχη. Θα μας πάρουν και τις γυναίκες. Άστο. Στην παραγωγή τα παραπονά. Στην παραγωγή το έκανε αυτό. Ο Μπεν Άφλεκ να μην έρθει. Η παραγωγή το έκανε αυτό. Δεν το είπα όχι, εγώ. Για τον Κώστα λέω που μέσα εδώ μαζεύτηκαν όλοι αυτοί. Εγώ πάντως προτιμώ να είμαι εγώ. Άντε μπράβο, αυτό λέω κι εγώ. Εγώ λέω λοιπόν. Να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κωστόπουλος. Η κίνηση δεν ήταν κακή. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Απλά έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι ειδικό στα τραγούδια, αυτό να συμφωνήσω. Το τραγούδι πώς ήταν? Πώς ήταν το τραγούδι να μας πείτε? Με τη Μάρο, να συμφωνήσω με τη Μάρο που είναι η καθηγήτριά μας, εσύ είσαι αυστηρές με τη Βίτσα που μου αρέσανε, τη ερωτευόμουν να μικρό σχολείο. Λοιπόν, λέω ότι μάλλον συμφωνώ μαζί της ότι το τραγούδι δεν το πήγε τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Αυτό είναι το θέμα. Και ήταν και την προηγούμενη φορά που δεν το πήγε, αν θυμάσαι. Την προηγούμενη φορά ήταν η κριτική. Ότι ήταν βαρύ ο Σουζαντάνας για σένα. Αλλά μαγιά. Εντάξει. Και να πω και κάτι για την Κριτική Επιτροπή. Δεν είμαστε εδώ για να λέμε ευχάριστες συμβουλές, αλλά ωφέλιμες συμβουλές. Σίγουρα. Ωφέλιμες. Καλά, σήμερα ξεκινήσατε.
Να καιρός δούμε... ήταν να ξεκινήσουμε κι εμείς. Ναι, να αφήνει ατάκα η Μάρα σήμερα. Είναι σε εγρήγορση. Για μου έτσι. Χειροκρότημα για τη Μάρα σήμερα δεν την πιάνω. Μέσα στο φως, το λευκό και την άβρα είναι. Και καπετανίδες μου δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, όσοι συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την Επιτροπή 901 14 050 52 01 GI 19.000. Καλή επιτυχία, Βασίλη. Και χαρά. Εδώ, κυρίες και κύριοι,